σκιοδρόμους προκειμένου να μπορούν να οπλοφορούν ορισμένοι εκπαιδευτικοί στην Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά το πρόσφατο μακελιό σε λύκειο στην πόλη Πάρκλαντ, το τοπικό κογκρέσο της Φλόριντα ενέκρινε σχετικό νόμο που παράλληλα επιβάλλει και περιορισμούς στην πρόσβαση στα πυροβόλα όπλα. Με 67 ψήφους υπέρ έναντι 50 κατά, ο νόμος εγκρίθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων, ωστόσο για να τεθεί σε εφαρμογή πρέπει να επικυρωθεί από τον Ρικ Σκοτ, τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη της πολιτείας. Ο Σκοτ δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν θα εναντιωθεί στο ίδιο του το κόμμα και θα ασκήσει το δικαίωμά του να προβάλλει βέτο, καθώς ο ίδιος είχε αντιταχθεί δημόσια στην πρόταση Τραμπ να δοθούν όπλα σε κάποιους εκπαιδευτικούς για να αποτρέπονται επιθέσεις μέσα σε σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επικύρωση ή το βέτο πάντως θα πρέπει να γίνουν εντός 15 ημερών, αλλιώς ο νόμος θα τεθεί αυτομάτως σε ισχύ. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί από την θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ασχοληθεί με την Ιταλική εσωτερική πολιτική ο Αντώνιο Ταγιάννη. Όπως δήλωσε ο ίδιος, είναι μεν ευρωβουλευτής που εξελέγει με τα ψηφοδέλτια της Forza Italia, ωστόσο η προτεραιότητά του ήταν πάντα το συμφέρον του Ευρωκοινοβουλίου. Δύο ημέρες πάντως πριν τις εκλογές της 4ης Μαρτίου, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη είχε ανακοινώσει ότι ο υποψήφιος πρωθυπουργός της Forza Italia είναι ο Ταγιάννη. Μετά τις εκλογές όμως υπερίσχυσε το κόμμα της Λέγκα του Βορρά, του Ματέο Σαλβίνη, στη συμμαχία της δεξιάς.